Καλημέρα, Κατερίνα μου. Άλλο ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό από τη γιαγιά την Ούλα για τα μάτια σας μόνο. Ένα ρεπορτάζ επηρεασμένο από τη χθεσινή έκλειψη. Το βασικό μας ερώτημα είναι το εξής. Αν για κάποιο λόγο άλλαζε το κάρμα μερικών από τους πολύ αγαπημένους μας celebrity και θα έπρεπε αναγκαστικά να αλλάξουν δουλειά, τι δουλειά θα προτείνατε να κάνατε? Να κάνανε. Την Κατ Κεν τη γνωρίζετε? Αν, ας πούμε, το κάρμα της ήταν διαφορετικό και θα έπρεπε να έκανε ένα άλλο επάγγελμα, τι θα διαλέγατε? Μοντέλο. Αυτός εδώ, ο κύριος, ξέρετε ποιος είναι? Αυτός είναι ο Λάιντιν, είναι. Ο Λάιντιν, είναι ο αγαπημένος μου. Ναι, ξέρω το Αλέγκρα, απ' έξω το ξέρω. Αν δεν ήταν τραγουδιστής, τι επάγγελμα πιστεύω ότι θα έκανε? Τι να σου πω, πιστεύω θα ήταν κρεοπόλης, μου το βγάζει μούρι του. 8ωρο. 10ωρο. Ψυχολόγος. Ψυχολόγος, ε. Λόγος, ναι. Θα πήγαινες? Ναι. Κι εγώ. Τι άλλη δουλειά θα πιστεύω ότι θα μπορούσε να έκανε ο κύριος Γιώργος Λιάγκας? Για αθλητής. Για αθλητής, ε. Μπασκετμπολίστας, όχι. Για τενίστας. Τι δουλειά θα διάλεγες για τον κύριο Μικρούτσικο? Δικηγόρος. Δικηγόρος, ε. Σίγουρα. Έχει ωραίο λέγιν. Ναι. Είναι ο κύριος Παπανώτας. Τι επάγγελμα πιστεύετε ότι του πηγαίνει να κάνει? Μάγειρας. Μάγειρας, ε! Σας εμπνέει κάτι σπιτικό? Ναι. Σαν μόδιστρος, ίσως. Α, να φτιάχνει ρούχα. Ναι. Και κομμωτίστα του πήγαινε. Εσείς δηλαδή θα πηγαίνετε να φτιάξετε ρούχα και μαλλί? Ναι. Διακοσμητής εσωτερικών χώρων. Ναι, Τούνη. Και αν η Ιωάννα Τούνη είχε διαφορετικό κάρμα και έπρεπε να διαλέξει ένα άλλο επάγγελμα, τι επάγγελμα πιστεύετε ότι θα έκανε? Αχ, δεν ξέρω. Μοντέλο. Αισθητικός. Ο κύριος Λάνθιμος, λοιπόν, αν ήταν το κάρμα του διαφορετικό, τι επάγγελμα πιστεύετε θα του τέριαζε, ε? Θεολόγος. Θεολόγος. Ναι. Επειδή έχει αυτό το ήσυχο το βλέμμα. Το ήσυχο το βλέμμα του κηρύγματος. Βλέποντας την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι επάγγελμα πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έκανε? Πιστεύω θα ήταν influencer. Θα είχε να κάνει με τα social media. Ποιον έχουμε εδώ? Κασελάκι. Θα επιλέγατε κάποιο διαφορετικό επάγγελμα για τον κύριο Στέφανο Κασελάκη? Του ταιριάζει και που είναι. Αυτές τις απαντήσεις λάβαμε, Κατερίνε μου, σχετικά με τα επαγγέλματα των αγαπημένων μας celebrities. Καμιά φορά καλό θα ήταν το κάρμα να κάτσει εκεί που είναι, γιατί εμείς τους αγαπάμε έτσι όπως είναι. Παμ!